Παναγιώσιο και Θεοφόρο Πατρόσιμον, Αρσενίου του Εμπάρου, ότι μνήμην επιτελούμε και πάντων στον Αγίον, ελεήσε και σώσε ημάς, σαγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Τώρα, να πω ότι ο Άγιος Αρσένιος που είναι εκεί, στην πόρτα δίπλα, είναι αυτός που γιορτάζει σήμερα, ο Άγιος Αρσένιος της Πάρου. Άλλος είναι ο Άγιος Αρσένιος ο Παπαδόκης και τον έχουμε και αυτό δίπλα στο παράθυρο. Μεγάλη Άγια της Εκκλησίας μας και οι δυο και κοντινή Άγια ο Άγιος και ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης που μας χάρισε το γιο του Παΐσιο. Σήμερα συνεχίζει η Εκκλησία μας να γιορτάζει. Ελάτε βρε εσείς που ακούστε όρθιοι, δεν θέλω να σας βλέπω όρθιος. Έλα το, σου έχω θέση, έλα το. Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία συνεχίζει να γιορτάζει μέχρι τα 9 μέρα της η Παναγία μας. Και ενώ και η εικόνα βέβαια της Παναγίας μας, κοιμήσεως, είναι αυτή η υπέροχη εικόνα που μας έκανε ο γεωγράφος, που είναι η κοίμηση της Θεοτόκου. Υπέροχη και πανέμορφη. Και την ευκαιρία να πω ότι σιγά σιγά να τελειώσουμε τον ναό. Στα γεωγραφείς μας μείναν οι δύο πλευρές από το ταβάνι μας. Να τις τελειώσουμε και αυτές, για να παραδώσουμε τον ναό στους αιώνες. Ξέρετε, ένα έργο ναού ή μοναστηριού δεν είναι ούτε για 5, ούτε για 10, ούτε για 50, ούτε για 100 χρόνια. Είναι στους αιώνες. Ήμουνα μια φορά στο Άγιον Όρος, στην Μονή Γρηγορίου, με τον πατέρα Γεώργιο του Καψάνης, σπουδαίος μοναχός και ηγούμενος και δάσκαλος, θεολόγος, και φτιάχνανε έργα. Και πάσανε κάτι γρεντιές τεράστιες, παχές, μεγάλες, 10 άντρες για να τις περάσουμε μέσα. Και το γέροντα, γιατί τόσο βαριά τα ξύλα και μεγάλα και δυνατά, και μάλιστα καστανιές που δύσκολα θα τις βρήκατε σε αυτά τα μεγέθη. Μου λέει, Χριστάκη μου, δεν ήμουν τότε ιερεύς. Μου λέει, Χριστάκη μου, αυτά εδώ πρέπει να μείνουν άλλα 500 χρόνια τουλάχιστον. Έχουν ήδη 1000. Τα κάνουμε τώρα ανακαίνιση εμείς και όντως ο Άγιον Όρος ανακαινίστηκε όλο. Πρέπει να μείνουν άλλα 500. Τα σπίτια, λέει, τα φτιάχνουμε. Το πολύ 100 χρόνια μένουν τα σπίτια μας, αν το υπολογίσετε. Τα μοναστήρια μας, όπως και οι εκκλησίες, πρέπει να μείνουν για πάντα. Και εδώ μέσα θα μπαίνουν, θα βγαίνουν ο κόσμος. Πότε θα κλαίνε από χαρά και πότε θα κλαίνε από λύπη. Άρα, Δημητράκη, πεινασμένος στο πέρας. Κάθε φορά το μισό αμύδρο μας τρώει. Αλλά να ξέρεις όμως, Δημητράκη. Να ξέρεις. Έλα, πάρε. Πάρε, δώσου και στην αδερφούλα σου. Το κατάφερες. Να ξέρεις κάτι όμως. Θα είναι παπάς εδώ. Θα είναι παπάς εδώ. Βλέπω που έχει το θάρρος. Το Δημητράκι και τη Βαρβάρα τους γνώρισα όταν είχα το συσίτιο στην Τούβα για τους άστελους και ήταν η καλή μου παρέα από εκεί. Όχι η καλή μου παρέα, η υπέροχη παρέα μου. Λοιπόν, η Παναγίτσα λοιπόν, η οποία γιορτάζει και σήμερα και το λέμε και το ξαναλέμε ότι είναι η μάνα μας, το λέμε και το ξαναλέμε ότι αγωνιά για μας, πονάει για μας και χαίρεται
όταν τη ζητάμε κάτι, είναι σαν τη μάνα στο σπίτι. Αν τη μάνα στο σπίτι την προσπεράσουν τα παιδιά της και δεν τη ζητάνε τίποτα καμιά στιγμή, θα αρχίσει να στενοχωριέται ότι δεν την αγαπάνε, ότι δεν την θέλουν, ότι δεν την εμπιστεύονται, ό,τι. Έτσι είναι και η Παναγιά μας. Αν δεν τη ζητάμε, νιώθει ότι δεν την αγαπάμε. Και πόσο δύσκολο να νιώσει η μάνα ότι τα παιδάκια της δεν την αγαπάνε. Γι' αυτό να της μιλάμε. Το είπαμε και προχθές στη γιορτή της, το είπαμε και στις παρακλήσεις. Στο Άγιον Όρος, συνέχεια τους χαιρετισμούς. Κάθε μέρα της παρακλήσεις και σε κάθε ετροπάρια και στον Όρθρο και στον Εσπερινό, παντού είναι τροπάρια αφιερωμένα στην Παναγία. Τι είπαμε προηγουμένως για να σταυρώσουμε τη Θαυρόπιτα και να τη διαβάσουμε? Την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου. Την πρεσβεία πάντων των Αγίων, αλλά ποτέ η Εκκλησία μας δεν αφήνει απ' έξω την Παναγία μας. Γιατί ξέρει πόσο η Παναγία μας αγαπάει. Γιατί ξέρει πόσο πονάει η Παναγία μας για μας. Γιατί ξέρει πόσο χαίρεται η Παναγία για μας. Γιατί ξέρει η Εκκλησία μας τι έκανε με την που άνοιξε το δρόμο της σωτηρίας. Μας άνοιξε το δρόμο της σωτηρίας. Μας άνοιξε το δρόμο να ξαναρθεί κοντά μας ο Θεός. Η Παναγία το έκανε. Και λένε οι πατέρες, αν δεν είχε βρεθεί Παναγία, ακόμα θα περιμένουμε. Δεν θα τα είχαμε τούτα εδώ τα καλούδια, τα πνευματικά. Τίποτα δεν θα είχαμε. Γιατί η Παναγία βρέθηκε, την εμπιστεύτηκε ο Θεός για την αγιότητά της, για την καθαρότητά της, για την ταπείνωση και γιατί υπακοή της. Μόλις της μίλησε ο άγγελος, το μόνο που ρώτησε πώς θα γίνει, να ξέρω. Και λέει, Πνεύμα Άγιο, μην δουλεύσει και ξέρω. Και δύναμη συψής του επισκιάσεις. Και έκανε μετάνοια, λέει, στον άγγελο και είπε, Ιδού η δούλη Κυρίου, είμαι δούλη στον Κύριό μου, στο Θεό μου. Γέννη τόμη, ας γίνει κατά το ρήμα σου, ό,τι είπες. Δεν έχω καμιά απορία, λέει η Παναγιά. Και παραδόθηκε στον άγγελο, σε αυτά που είπε ο άγγελος, που ήταν το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η Παναγιά μας. Ελάτε μωρέ μέσα, ελάτε, μην κάθεστε. Τι μωριμένο σας έχω. Ελάτε εδώ μπροστά από, σας περιμένω με θέσεις. Έλατε. Αυτή λοιπόν είναι η Παναγιά μας. Αυτή είναι η μάνα μας. Αυτή είναι η προστάτης μας. Αυτή είναι η βοηθός μας. Αυτή είναι που νοιάζεται μέρα νύχτα για μας. Και επειδή ζούμε μέρες δύσκολες, έτσι λένε, εγώ δεν τις βλέπω ακόμα και όταν με πιάνει τίποτα και πονάω και πονάω, λέω, δόξα το Θεό. Μ' αγαπάει ο Θεός, γι' αυτό μου στέλνει κανένα πονίδι για να τον θυμάμαι.
Γι' αυτό τα στέλνει τα πονίδια ο Θεός, για να τον θυμόμαστε. Όταν ο γέροντάς μου, ο γέροντας, ο αγιότατος γέροντας, του έκανα και το όνομα στο παιδί μου το δεύτερο, ο Σεβαστιανός, όταν του είπε ο γιατρός έχεις καρκίνο, έκανε 10 φορές το σταυρό του και λέει «Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό, δόξα το Θεό, δόξα το Θεό», γιατί μου χάρισε ένα τόσο καλό δώρο ο Θεός για να με ετοιμάσει για να μπω στον Παράδεισο. Δώρο για τον Παράδεισο είμαι ότι είμαι γι' αυτό ο καρκίνος και έτσι έλεγε και ο Χεροπαΐσεως για τους δικούς του καρκίνους. 5 διαφορετικούς καρκίνους είχε. 5. Και όταν του έλεγε ο γιατρός να του κάνει την έμεση την παυσίμωνη, τον παρακάλεγε με δάκρυα και του έλεγε γιατρέ μου σε παρακαλώ κύριε Κώστα, άσε με να τον νιώσω το δώρο του Θεού. Να το νιώσω το δώρο του Θεού. Τι εννοείς γέροντα? Να το πονέσω μωρέ, να το ευχαριστηθώ, να πω δώρο του Θεού ήτανε. Έτσι πορεύτηκαν και ήρθαν άγγελοι και τους πήραν. Όταν το βράδυ τελείωνε ο γέροντάς σου στα Γιάννενα, τελείωνε η ζωή του, μπήκα να τον δω και έλεγε συνέχεια, έφευγε το καρκίνο, τι φως είναι αυτό, μέρα είναι ή νύχτα? Και εμείς του λέγαμε νύχτα, εκλείστε το φως. Και το μόνο που είχε στο δωμάτιο στην άκρη ένα φωτάκι που δεν φαίνονταν κιόλα. Κλείστε το φως. Δεν το αντέχω, είναι πολύ δυνατό το φως. Και έλεγα, τούτος εδώ ο άνθρωπος φεύγει και άνοιξε ο ουρανός και βλέπει αυτά που σε λίγο θα ζει και θα αποδοκάνει. Όλο το βράδυ μας έλεγε φως, φως, άγγελοι, φως. Τώρα να μην ευχηθώ, όχι, δεν ευχηθώ, να ευχηθώ να ζήσετε όλοι σας πάνω από 100 χρόνια. Πάνω από 100 χρόνια. Αλλά, όχι, αυτό θα το πω. Πρέπει να το πω, θα με τιμωρήσει ο Θεός αν δεν σας το πω αυτό. Αλλά, και εσείς και εγώ πρώτα, πρέπει για αυτή την ώρα που σας περιγράφω θα πρέπει να ετοιμαστούμε. Και εκείνη την ώρα ή θα δούμε φως ή θα μας ανοίξει για πάντα το σκοτάδι. Ή θα δούμε φως ή θα μας ανοίξει το σκοτάδι. Και φως θα δούμε αν η καρδιά μας είναι γεμάτη από αγάπη, από ταπείνωση, από υπομονή, από Θεό, από Εκκλησία, από Παναγία. Αν είναι γεμάτη, θα την παραδώσουμε στους αγγέλους του Θεού. Αν δεν έχει καθόλου αγάπη, καθόλου ταπείνωση, καθόλου υπομονή, καθόλου υπακοή στην Εκκλησία, θα μας την αρπάξουν τα διαβόλια, θα μας πνίγει αιώνια το σκοτάδι. Αυτή είναι η ζωή. Στα 110 όλοι σας, να κόψει από μένα και να σας τα δώσει ως άλλο. Αλλά και πάλι μπροστά μας τέτοιο. Δεν το ξέρει κανένας, ούτε το χρόνο, ούτε τον χώρο. Και να σας πω κάτι, δεν εννοώ να μην έχουμε αμαρτίες. Όχι! Να έχουμε ταπείνωση, να έχουμε αγάπη, να έχουμε υπακοή στην Εκκλησία
και για κάθε τι κακό που κάνουμε να σκύβουμε στην Παναγιά και μετά στο πνευματικό και να λέμε Παναγίτσα μου και μετά παππούλι μου το καλά και δικαιολογία δεν έχουμε. Τότε είμαστε στο φως, στο φως, στο φως, στους αγγέλους, στους αγίους, στην αγκαλιά της Παναγιάς, στην αγκαλιά του Θεού, στο σπίτι του Θεού. Εκεί που έχουμε στείλει πριν από εμάς, μια Μαρία, η παρέα μου, ήταν ένα κομμάτι από την καρδιά μου, η Μαρία, η πρώτη Μαρία που έφυγε η κοπέτη, και της έχουμε την άλλη Κυριακή, το μνημόσυνο πέρα, το ετήσιο πέρα, στην Αμσαρακίνα. Και μας έφυγε και η άλλη Μαρία, πάνω μας, κοριτσάκι της Λυκίδα, της Άννης μου, και μετά μας έφυγε, το πριν μας έφυγε και ένας βασιλάκης, και προχτές μας έφυγε ένα μωράκι, υπομονή, και πριν μου έφυγαν αδέρφια μου, μου έφυγαν ανήψια μου, έφυγαν και οι γονείς μου, έφυγαν και οι παππούδες μου, και τώρα ήρθε η σειρά μου να φύγω και δεν μπορώ. Και για να σας το ελαφρύνω, κάνουμε μια κηδεία στο τρίλο και έρχεται ένας παππούς, έφυγε κι αυτός παπά, μου λέει. Λίγο αγαπούλης. Δέστε όμως τι ωραία το είναι. Του λέω, τι σειρά του κι αυτός. Παπά, υπάρχει σειρά. Βεβαίως, του λέω. Και ποιος την έχει τη σειρά. Ο παπάς της Ελωρίας. Λέει, παπά, ξέρεις για μένα. Μου είπε ο Θεός, λέω, ότι άμα πω ποιο νου τη σειρά, τότε θα πάρει εμένα και την ώρα. Όχι, όχι, παπά, να μην πάρει εσένα. Άστο, δεν θέλω να ξέρω. Και έρχεται μετά από λίγο, πού είναι γραμμένη η σειρά. Του λέω στο μπλοκάκι, το παπά, και το έδωσε το μπλοκάκι. Εγώ σε ποια σειρά είμαι τρόποτα. Του λέω, είσαι παρακάτω, παρακάτω σελίδες. Και κάθε σελίδα μου λέει, πόσους έχει. Εκάμπος. 92 και ζυγόμως ακόμα. Όντως είναι εκάμπος, φαίνεται. Να είμαστε καλά, να έχουμε αγάπη. Να έχουμε αγάπη και να είμαστε καλά. Και να δείχνουμε αγάπη και έλεος και ελεημοσύνη για να κερδίζουν παράδεισο και αυτοί που έφυγαν. Υπάρχει και αυτό. Δίνουμε, έτσι το θέλει ο Θεός. Ο ελαιόν πτωχό, λέει, αυτός που ελεεί ένα φτωχό, δανείζει Θεό και θα του το δώσει διπλό και τριπλό. Αυτές τις μέρες θέλω λίγο να μου αφήσετε από Παρασκευές και Σάββατο εξομολόγηση. Θα είναι μόνο Κυριακή, μετά τη λειτουργία τώρα, όπως θέλει. Πάτε, κάντε καμιά καλή αμαρτία και ελάτε μετά αυτά το συμφέρειο να τα πούμε. Γελάτε που λέω καλή αμαρτία. Τι θέλετε, κακιά να κάνετε. Κάνετε κακιά αμαρτία. Αλλά να μην ξεχάσετε να δείτε. Γιατί μπορώ να καυχηθώ για κάτι. Αναστασία μου ή όχι. Δεν έκοψα το κεφάλι κανένας. Αυτό θα το βρείτε μπροστά σας. Θα σας πει ο καλός Θεούλης. Είχατε έναν χαζό, τρελό, παλαμφό, μουλό, αγαθό παπά που δεν έκοψε κεφάλι σε κανέναν. Αλλά εσύ πάλι δεν πήγε στο σπίτι. Τον Αγίον Πατέρα Οδηγό, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Λένε κάποιοι, γιατί είναι παπά, λες ότι είσαι χαζό. Αφού είμαι χαζό, τι να πω, είμαι καλός.